Και πάμε να συνεχίσουμε και να παρουσιάσουμε λίγο. Θα αναφερθούμε στην αβαγοσωστική κάλυψη. Ξεκινά και επίσημα την 1η Ιουνίου με προβλήματα και εμπόδια. Αναδείξαμε το θέμα με τον κύριο Μαλανδράκη, τον Δήμαρχο Πλατανιά, πριν από μία εβδομάδα, καθώς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν τα έξοδα στο μέτωπο της κάλυψης των αβαγοσωστών σε παραλίες οι δήμαρχοι της Κρήτης. Δεν έχει βρεθεί λύση, δεν έχει υπάρξει απαραίτητη τροπολογία που υποσχέθηκαν τα συναρμόδια υπουργεία και υπάρχει πρόβλημα. Την ίδια ώρα διανύουμε τουριστική. Κοιτάω λίγο αν πέσει η κάρτα, αν μπορούμε να πέσει λίγο η κάρτα. Διανύουμε τουριστική σεζόν. Έχει ξεκινήσει. Βρισκόμαστε στα μέσα του Μάη, αρχές Μαΐου. Έρχονται τουρίστες στις παραλίες της Κρήτης, ωστόσο δεν υπάρχουν αβαγοσώστες. Επίσημη έναρξη 1η Ιουνίου. Λήξη 30 Σεπτεμβρίου. Από ώρες από τις 10 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα κατελάχιστον. Είναι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και πηγή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα, πάμε να δώσουμε συνέχεια και να ακούσουμε την τοποθέτηση των επαγγελματιών. Κύριος Δημήτρης Κλάδος είναι εκπαιδευτής ναυαγοσωστικής. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα Νίκο, πολύ καλά εσείς, μια χαρά, όλα καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Παρόμοια συζήτηση είχαμε πράξει και πέρυσι βέβαια. Δεν ξέρω, το κλίμα είναι καλύτερο ή χειρότερο σε σχέση με πέρυσι, τώρα, περί τα μέσα του Μάη. Ναι, Νίκο, το κλίμα είναι σίγουρα πολύ καλύτερο. Λόγω του νόμου αυτού του 71-20, σε ό,τι αφορά την αβαγοσωστική κάλυψη και τη διαφορά την έχουμε δει με την αποτελεσματικότητα που είχαμε πέρυσι σε σύγκριση με προπέρυσι όσον αφορά το κομμάτι των διασώσεων. Έτσι. Από εκεί και πέρα, η τουριστική περίοδο, όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε και θα ήθελα να κάνω μια μνημόνευση στο Δήμο Χερσονήσου, ο οποίος το 19 που συνεργαστήκαμε είναι ο πρώτος Δήμος πανελλαδικά που έβαλε το μήνα Οκτώβριο στην αβαγοσωστική κάλυψη ως προς τιμή του κυρίου Σέγγου και όλου του ΔΣ του Δήμου Χερσονήσου και πρωτοπορεί και φέτο και τώρα που μιλάμε, το μήνα Μάιο άτυπα ήδη έχει επανδρώσει τις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου. Απλά δεν συμβαίνει με όλους τους Δήμους της Κρήτης. Πανελλαδικά σας λέω, όχι μόνο για την Κρήτη. Ναι. Ο Δήμος Χερσονήσου, αυτό σας λέω. Απλά εμείς μην εστιάσουμε τώρα στο Δήμο Χερσονήσου, που και πολύ καλά κάνει ο Δήμαρχος και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ξέρετε, απλά το πρόβλημα είναι σε όλη την Κρήτη. Εγώ θέλω να προχωρήσω Ναι. Ναι, ακούστε με. Αυτό θέλω να σας πω τώρα. Ότι καλό θα ήταν και για τους υπόλοιπους Δήμους να κάνουν κάτι παρόμοιο, έτσι, όπως το Δήμο Χερσονήσου, έτσι ώστε να ανεβάσουμε τα στάνταρ ασφαλείας στις παραλίες μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ένα υγιέστατο κομμάτι του οικονομικού φορέα στην Ελλάδα είναι ο τουρισμός. Το πιο υγιές κομμάτι. Αν τι άλλο, να τους προσφέρουμε την ασφάλεια. Το πιο βασικό, να μην έχουμε πληγμούς. Και το έχουμε επιτύχει κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Αλλά καλό θα ήταν και οι υπόλοιποι Δήμοι και τον Μάιο και τον Απρίλιο, μάλλον θα σας πω και τον Απρίλιο. Καλό θα ήταν να έχουν αβαγοσώστες στις πιο πολυσύχναστες παραλίες μέχρι και τέλη Οκτωβρίου. Είναι πολύ κίνδυνοι. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχουμε τουρισμό, αρχές Μάη, μέσα Μάη, να μην υπάρχουν αβαγοσώστες σε παραλίες της Κρήτης. Και έχουμε γίνει και στο ίδιο έργο θεατές πάρα πολλές φορές, σωστά κύριε Κλάδε? Σωστά κύριε. Έχετε δίκιο, αλλά θα σας πω το εξής. Έχουμε ανεβάσει τα στάνταρ σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό του ναυαγοσώστη. Χρησιμοποιούμε και jet ski, χρησιμοποιούμε και σύγχρονα σκάφη τα οποία είναι φουσκωτά και έχουν καλύτερη πλευστότητα και προσέγγιση στις διασώσεις και αυτό είναι μια αιτία που γίνονται και έχουν ανέβει τα στάνταρ ασφαλείας. Αλλά υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχουν αβαγοσώστες στο χώρο μας τώρα που αυξηθήκαν οι θέσεις αβαγοσωστικής. Ναι. Δεν υπάρχουν αβαγοσώστες. Για ποιους λόγους, κύριε Κλάδε? Οι λόγοι είναι ποικίλοι. Οι λόγοι είναι ότι με το κομμάτι αυτό ασχολούνται πιο πολλοί φοιτητές. Οι φοιτητές ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή την περίοδο δεν μπορούν να ασχοληθούν γιατί σπουδάζουν από τον Ιούνιο και μετά. Και γενικότερα είναι ένας τομέας ο οποίος έχει πολύ μεγάλο μέλλον, απλά τώρα αναπτύσσεται. Κατά τη διάρκεια, ερώτηση, κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαμε εκπαιδεύσεις ναυαγοσωστών, εν δυνάμει βέβαια υποψήφιων,
είχαν παγώσει και τα μαθήματα και οι εκπαιδεύσεις με αποτέλεσμα να μην έχουμε την επόμενη γενιά. Ναι, υπήρξε ένα πάγωμα, Νίκο, ως προς τον αριθμό ναυαγοσωστών. Δεν είχαμε τον κατάλληλο αριθμό που θα έπρεπε να είναι, γιατί λόγω της πανδημίας καταλαβαίνετε ότι οι θέσεις στο χώρο της εκμάθησης ήταν οι μισές. Δηλαδή, μοιράζαμε τα παιδιά σε group, έτσι ώστε να μην μπορούμε εμείς να βγάλουμε πολύ κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά παιδιά. Σωστό. Δεν βγάλαμε πολλούς μαθητές. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο κομμάτι των συμβουλών. Πάνω κάτω τώρα, μέσα στο Μάη, δεν χρειάζεται να είσαι ρηψοκίνδυνος. Ακόμα και κάποιος ο οποίος έτσι δεν του αρέσει και πολύ το κρύο και η παγωμένη θάλασσα, ίσως βουτήξει. Τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να αποφύγουμε, πού πρέπει να εστιάσουμε? Ναι. Κοιτάξτε, κολυμβητές, σήμερα τώρα βέβαια που μιλάμε έχει χαλάσει ο καιρός, αλλά επειδή από Άγιο Νικόλαο μέχρι Ηράκλειο περνάω από όλες τις παραλίες, έχει πολύ κόσμο. Σήμερα έχει πολύ κόσμο. Οι παραλίες ήταν και τουρίστες και δικοί μας, είχε πολύ κόσμο. Τι πρέπει να προσέξει λοιπόν, αυτός που κολυμπάει, καλό είναι να κολυμπάει σε παραλίες που να έχει κόσμο και αν είναι δυνατόν να υπάρχει ναυαγοσώστα και να μην ρισκάρει, δηλαδή να μην επιρρεκτιμά τις δυνάμεις του. Να μην απομακρύνεται, αν έχει ξενυχτήσει να κολυμπάει παράλληλα στην παραλία, έτσι ώστε αν χρειαστεί οτιδήποτε, μια διαθεσία, μια κράμπα, οτιδήποτε, να μπορεί να πατήσει ή να είναι κοντά στην ακτή να βγει έξω σιγά σιγά. Και να μην, γενικότερα μην παίρνει ρίσκα, γιατί το ρίσκο σε ένα λουόμενο είναι ρίσκο όλων των λουωμένων, γιατί σίγουρα αν θα χρειαστεί κάτι, προφανώς να μπουν σε κίνδυνο και άλλοι άνθρωποι. Μάλιστα, τουλάχιστον τώρα μέσα στο Μάιο, όπου έχει κόσμο να πηγαίνουμε, δεν χρειάζεται να απομακρυνθούμε κάπου. Φαντάζομαι να προσέξουμε γενικά να μην έχουμε φάει κάτι, να μην υπερεκτιμάμε και τις δυνατότητες και τις δυνάμεις μας. Εκεί την πατάμε συνήθως. Πολύ σωστά. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, και ότι ναι, γενικότερα... Ναι. Ναι. Πείτε μου γενικότερα. Θα ήθελα να πω λοιπόν, Νίκο, ότι πέρα από, τους Δήμους γενικότερα, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, έτσι, όπως... Κάποια ξενοδοχεία μεγάλα στη Χερσονήσου ήδη έχουν επανδρώσει με δική τους πρωτοβουλία. Έτσι, και πληρώνουν επαγγελματίες ναυαγοσώστες και επανδρώνουν τις παραλίες στις οποίες έχουν τα ξενοδοχεία τους. Έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Και αυτό λοιπόν, είναι πολύ σωστό. Καλό είναι να το κάνουν και οι υπόλοιποι. Κύριε Κλάδε, θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω. Πολύ καλή σεζόν να έχετε. Μόσο το δυνατόν λιγότερα. Και εγώ ευχαριστώ. Συμβάντα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.